Κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγα δευτερόλεπτα τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Νικολόπουλου, Νέα Πάτρα, τον κύριο Κουνάδη. Καλησπέρα, κύριε Κουνάδη. Καλησπέρα, κύριε Γκογκόνη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Στην τροφιά μας παραμένει ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η παράταξή σας δίνει έναν αγώνα τους τελευταίους μήνες, τα λέγαμε, με επικεφαλής τον Νίκο Νικολόπουλο. Το κλίμα που λαμβάνετε, κύριε Κουνάδη, μέχρι στιγμής ποιο είναι στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, πώς σας υποδέχεται ο κόσμος? Κύριε Γκογκόλη, εμείς εδώ και περίπου 2,5 μήνες έχουμε ξεκινήσει αυτή την ωραία προσπάθεια, έναν ωραίο αγώνα, με πίστη, με όρεξη, αλλά κυρίως με ένα όραμα για μια νέα Πάτρα. Με μπροστάρι τον Νίκο Νικολόπουλο. Έναν πολιτικό που η πόλη του, ο νομός του, τον τιμά εδώ και 30 χρόνια, σε σημείο να είναι ο μακροβιότερος πολιτικός αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ότι τον τιμά η πόλη του και ο νομός του επί 30 συναπτά έτη, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, αλλά είναι και μία παρακαταθήκη για τον Νίκο τον Νικολόπουλο, για το όραμα που έχει να προσφέρει πλέον από ένα άλλο μετερίζει, από αυτό του Δημάρχου της Πάτρας. Ο Νίκος ο Νικολόπουλος, λοιπόν, με την ενέργειά του, τη μαχητικότητά του, τη διεκδικητικότητά του, είναι έτοιμος να πάρει στις πλάτες του την πόλη και να τη βγάλει σε ένα καινούριο δρόμο, να τη βγάλει στην ανάπτυξη, στην προκοπή, στην ευημερία και όχι στη διαχείριση της φτώχειας και της καθημερινής μιζέριας. Το στοίχημα ποιο θα ρείτε ότι είναι σε αυτές τις εκλογές για τούτη εδώ την πόλη? Κατά πρώτον, κύριε Γεωργόπουλε, το στοίχημα σε αυτές τις εκλογές είναι να απαλλαχθεί η πόλη από αυτή την περιπέτεια που βρίσκεται εδώ και 5 έτη. Και μιλάμε για μια πραγματική περιπέτεια που δεν έχει ξαναζήσει η Πάτρα. Όταν βλέπουμε τώρα αντιμετώπιση από μια δημοτική αρχή, από ένα δήμαρχο, να κάνουμε πορείες από την Πάτρα στην Αθήνα για να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, καταλαβαίνετε για το πού έχει φτάσει η Πάτρα. Λοιπόν, το πράγμα δεν πάει άλλο. Πρέπει αυτή η περιπέτεια να τελειώσει τώρα σε αυτές τις εκλογές της 26 Μαΐου. Και ο Νίκος ο Νικολόπουλος από την πρώτη στιγμή έχει πει το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Είναι ότι να δεσμευθούν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, εδώ και τώρα, ότι όποιος και να είναι στο δεύτερο γύρο, εάν είναι μαζί με τον κύριο Πελετίδη, να στηριχθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος, ώστε να απαλλαγεί η πόλη μας από αυτή την περιπέτεια. Εννοείται αν είναι απέναντι, όποιος και αν είναι απέναντι στον κύριο Πελετίδη. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, αν είναι ο κύριος Παδημάτος στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Πελετίδη. Όποιος και να είναι, κύριε Κοκκόλη. Θα στηρίξετε τον κύριο Παδημάτο. Όποιος και να είναι, αρκεί να απελευθερωθεί η πόλη από αυτά τα δεσμά του Περισσού που έχει εγκλωβιστεί η πόλη μας. Τώρα μου γίνεται ακόμα ένα ερώτημα. Συγγνώμη, Γιάννη. Άμα είναι έτσι, γιατί δεν στηρίζεστε από τώρα? Γιατί δεν στηρίζετε από τώρα τον κύριο Παπαδημάτο? Αυτό ρωτήστε τον κύριο Παπαδημάτο, γιατί δεν έρχεται μαζί μας στην παράταξη της Νέας Πάτρας που έχει ξεκινήσει την προσπάθειά της εδώ και περίπου 3 μήνες και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι κύριοι επινόησαν να βρουν έναν άνθρωπο και να του πούν: έλα εδώ, κάνε τον υποψήφιο δήμαρχο, μπας και κόψουμε το δρόμο στον Νίκο τον Νικολόπουλο. Αυτό ας το απαντήσουν κάποιοι άλλοι, κύριε Κουγκόνη. Εννοείται ότι η υποψηφιότητα του Παδημάτου είναι μόνο και μόνο για να κοπεί, να χαιρετιστεί ο κ. Νικολόπουλο? Αυτό δεν είναι το σκεπτικό, θεωρώ, του Νίκου του Παπαδημάτου. Αυτό όμως είναι να είστε βέβαιοι ότι είναι το σκεπτικό κάποιον μέσα στη Νέα Δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτό το πράγμα είναι ενάντια στις αρχές της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Κύριε Κουνάβη, θεωρείτε ότι μπορεί στο δεύτερο γύρο να μην υπάρχουν κριτήρια ως προς τη στήριξη υποψηφίων στη βάση του ιδεολογικού και του πολιτικού? Δηλαδή, φαντάζεστε ότι οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν είναι ο δικός υποψήφιος δεύτερος ή οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα που έλκει την καταγωγή της από την κεντροαριστερά, θα μπορούσε με ελαφρά την καρδία ή με βαριά την καρδιά να πει στο δεύτερο γύρο: πάω απέναντι στον Πελετίδη και στηρίξει Νικολόπουλο? Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι εφικτό? Δηλαδή, αυτές οι εκλογές θα είναι flat, θα είναι απολυτικ, θα είναι χωρίς ιδεολογικό στίγμα και περίβλημα? Θεωρώ, κύριε Γεωργόπουλε, ότι κάθε πατρινιά, κάθε πατρινός έχει αντιληφθεί την περιπέτεια που έχει περιέλθει η πόλη. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα κοιτάξει σε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσει ικανό δήμαρχο. Ασχέτως ιδεολογικοπολιτικής παρουσίας του καθεμιανής και του καθεμιανού. Είμαι βέβαιος για αυτό που σας λέω από τις καθημερινές επαφές που έχουμε με την κοινωνία, από τα βόρεια προάστια, από τα νότια προάστια της πόλης μας. Αυτό που βλέπουμε και αυτό που εισπράττουμε είναι επιτέλους ένας άνθρωπος για την πόλη.
Θεωρείτε ότι θα είσαι στο δεύτερο γύρο, κύριε Κουνάβη? Υπάρχει κάτι, κάποια δημοσκόπηση που να λέει κάτι τέτοιο τουλάχιστον? Είτε σήμερα υπήρξε ένα δελτίο τύπου, παραδείγματος χάρη, που αφήνει ουρά περιστοιχείων που έχετε στη διάθεσή σας. Κοιτάξτε να δείτε, για μας η δημοσκόπηση που γίνεται είναι κάθε μέρα. Και η δημοσκόπηση αυτή είναι όχι απλά ενθαρρυντική, όχι απλά αισιόδοξη, είναι κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και μας δίνει δύναμη και συνεχίζουμε με πίστη για την τελική νίκη και εμείς θεωρούμε όχι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο, ναι. Εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε πρώτοι στον πρώτο γύρο. Δεν είναι ιδιαίτερο προβληματικό ή μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω, το ότι δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη δημοσκόπηση μέχρι στιγμής με συγκεκριμένα στοιχεία, με συγκεκριμένη ταυτότητα έρευνας κτλ. Για να μπορούμε να πούμε κάτι, να σχολιάσουμε κάτι. Σήμερα στο δελτίο τύπου η παράταξη του κ. Νικολόπουλου κάνει λόγο για κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και πολύ σημαντικά στοιχεία θετικά για την παράταξη του κ. Νικολόπουλου. Άρα σημαίνει ότι κάποιοι έχουν. Το θέμα είναι αν βγαίνουν ή δεν βγαίνουν αυτά. Αυτό υποψιάζομαι, κύριο Κουνάβη, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Αλλά στο σχετικό δελτίο τύπου γίνεται αναφορά στις κυλιόμενες, νέες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις με πολύ σημαντικά και ενθαρρυντικά στοιχεία για την παράταξή σας. Άρα υπάρχουν. Καλά, Γιάννη, αν είχε ενθαρρυντικά στοιχεία, δεν τα έβγαζε ο Νίκος Νικολόπουλος. Αυτό δεν είναι παλιά καραβάνα. Εδώ είναι ο κύριος Κουνάβης. Παλιά καραβάνα. Κοιτάξτε, τώρα. Άμα έβλεπε ότι είναι δεύτερος ή πρώτος, δεν τα έβγαζε δημοσιότητα. Είναι θέμα στρατηγικής. Είστε, αγαπητοί φίλοι, είστε και πολύ έγκριτοι δημοσιογράφοι πολλά χρόνια εδώ στην πόλη μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η δημοσκόπηση από κάποιον παραγγέλνεται και από κάποιον πληρώνεται. Από αυτόν λοιπόν που παραγγέλνεται και από αυτόν που πληρώνεται, αυτός έχει το δικαίωμα να τη δημοσιοποιήσει και κανένας άλλος. Ναι, έχουν φτάσει και σε εμάς αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν αυτές είναι για μας πάρα πολύ αισιόδοξες για την πορεία μας, αλλά αυτό βέβαια, αυτοί που έχουν κάνει τη δημοσκόπηση οφείλουν, αν θέλουν, να τη δημοσιοποιήσουν. Εμείς δεν έχουμε παραγγείλει καμία δημοσκόπηση. Να είστε βέβαιοι ότι αν εμείς, σαν συνδυασμός, είχαμε παραγγείλει δημοσκόπηση, θα την είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Και θα πρέπει να ξέρετε. Κύριε Κουνάβη, έτσι τώρα, ολοκληρώστε με αυτό. Ολοκληρώστε, να πούμε, ναι, και αυτό, ναι, ότι όπως έχετε δει, και είμαι βέβαιος ότι το έχετε δει, εδώ και κάποιες μέρες η στοιχηματική εταιρεία, η stoichiman.gr, έχει αλλάξει τις αποδόσεις τις στοιχηματικές. Οι αποδόσεις αυτές άλλαξαν κατόπιν κάποιων δημοσκοπήσεων. Δεν άλλαξαν έτσι στο βρόντο. Και σε αυτή λοιπόν την περίπτωση η Νέα Πάτρα είναι στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία της κάτω μέχρι τις εκλογές να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να σας πω, κλείνοντας, ναι, θα ήθελα, ναι, να σας πω, ναι, ότι η Νέα Πάτρα και ο Νίκος Νικολόπουλος τις προηγούμενες μέρες ενώπιον του πατραϊκού λαού, ναι, κατέθεσαν το πρόγραμμά τους. Ένα πρόγραμμα που απαρτίζεται από ένα βιβλίο 250 σελίδων, από μια επίπονη προσπάθεια ικανών συνεργατών, όπου μέρα νύχτα δούλεψαν για αυτό το πρόγραμμα και το καταθέσαμε σε κάθε πατρινιά, σε κάθε πατρινό. Εγώ θα σας παρακαλέσω, αλλά και ταυτόχρονα θα σας προκαλέσω αυτό το πρόγραμμα να ρίξετε μία ματιά. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να ενημερωθεί η κοινότητα της Πάτρας. Το τι λέει ο Νίκος ο Νικολόπουλος θα το κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, αλλά θεωρώ ότι είναι και ένα θέμα πολύ και της δημοσιογραφικής κοινότητας. Ευχαριστούμε θερμά.